Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην πόλη μας τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου, ο οποίος αύριο θα μιλήσει 7 η ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο Ρεθύμνου σε μια εκδήλωση με θέμα «Τα μνημόνια είναι παράνομα. Το ΕΠΑΜ είναι η λύση και η επιλογή». Καλημέρα κύριε Καζάκη. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τα μνημόνια είναι παράνομα, σας ρωτάω. Ναι. Γιατί? Είναι παράνομα γιατί κανένα από αυτά δεν ψηφίστηκε νόμιμα από τη Βουλή. Δεν κυρώθηκε δηλαδή από τη Βουλή. Ούτε η δανεία, η συμβάση διαδικής διευκόλυνσης που τα συνοδεύουν. Και τα τρία λεγόμενα μνημόνια πέρασαν, κυρώθηκαν από τη Βουλή ως σχέδια μνημονίων. Συμβάσεις αυτές και αυτές ποτέ δεν ψηφίστηκαν από τη Βουλή. Ούτε οι δανειακές, ούτε τα μέτρα και δεσμεύσεις που τις ακολουθούσαν και που συνήθως αποκαλούμε μνημόνια. Τίποτα από όλα αυτά. Όπως απαιτεί το Σύνταγμα. Δεν είναι δική μου απέτηση ή δική μου επινόηση. Έτσι απαιτεί το Σύνταγμα. Και μάλιστα σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, η απέτηση το να μην κυρωθούν οι συμβάσεις αυτές από τη Βουλή ήταν των δανειστών. Οι δανειστές απέτησαν να μην κυρωθούν στο τοπικό, το πολιτικό προσωπικό στη χώρα συμμορφώθηκε. Αυτό συνιστά παραβίαση ή μάλλον αλλίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα και ισοδυναμεί μια σχατοπροδοτική πράξη σύμφωνα με το ενισχύοντα ποινικό κώδικα. Μάλιστα. Έπρεπε λοιπόν να περάσει το μνημόνιο και όχι το σχέδιο. Το σχέδιο. Έπρεπε να περάσει το σχέδιο, να ορίσει το κοινοβούλιο ποιος θα το υπογράψει εκ μέρους του δημοσίου. Θα πήγαινε ο Υπουργός Οικονομικών, για παράδειγμα, να το υπογράψει και μετά έπρεπε να έρθει με την υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών να κυρωθεί ξανά από την Βουλή για να έχει ισχύ νόμου, όπως λέει το Σύνταγμα. Και μάλιστα μια τέτοια άποψη διατύπωσε και πρόσφατα και την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής στο πολυνομοσχέδιο στις 14 Ιουνίου 2018 όταν πέρασε επίσης ένα νέο σχέδιο δανειακής σύμβασης όπου μετέτρεψε το υπερταμείο σε αντισυμβαλόμενο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού προκειμένου να πάρει την περιουσία του δημοσίου τα μηνύα, αυτά από τα πράγματα που βλέπουμε. Τότε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής είπε ότι δεν νοείται κύρωση σχεδίου σύμβασης με ισχύ νόμου. Λοιπόν, αυτό το αυτονόητο να το πούμε έτσι για όσους ασχολούνται και ξέρουν για το Σύνταγμα. Δεν συνέβη, συνεχίστηκε η κύρωση σχεδίου και έτσι όλα αυτά είναι παράνομα. Τώρα, η σημασία του γιατί είναι παράνομα, τη σημασία του να κηρυχτούν παράνομα. Πέρα από το ότι απαλλάσσεται η χώρα από το σύνολο των δεσμεύσεων που τους έχουν επιβληθεί, ταυτόχρονα το χρέος που στηρίζεται στα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις είναι και αυτό παράνομο διότι δεν είναι προϊόν νόμιμων διαδικασιών με βάση το Σύνταγμα με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα έχουμε κάθε δικαίωμα να σταματήσουμε να το πληρώνουμε όπως επίσης και να λυτρωθούν ή να αποκατασταθούν οι αδικίες που έχουν γίνει σε βάρος των Ελλήνων, δηλαδή οι πληστηριασμοί που γίνανε από τις τράπεζες ή από την εφορία ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα ως προϊόν μνημονιακής δέσμευσης μπορούν να αποκατασταθούν αυτά, δηλαδή να επιστρέψουν πίσω στους νόμιμους ιδιοκτήτες και μια σειρά άλλα πράγματα που έχουν, ήταν αδρομικά που βλέπουμε σήμερα να συνδυαίνονται πάρα πολύ για τους συνταξιούχους. Όλα αυτά είναι αποκατάσταση αδικιών τα οποία συμβαίνουν και μπορούν να συμβούν άνετα από τη στιγμή που κηρύσσονται παράνομα τα μνημόνια και δανειακές συμβάσεις. Κύριε Καζάκη, μια απορία νομίζω εύλογη που μπορεί να έχει ο περισσότερος κόσμος είναι αυτό που μας λέτε τώρα. Γιατί να μην το προωθούν αυτοί που κυβερνούν ή αυτοί που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, γιατί να μην το επικαλούνται, γιατί να μην το εφαρμόζουν και να πάρουν αυτοί τα εύσημα, το χειροκρότημα για την ψήφο του κόσμου. Έχετε δίκιο. Πρώτον, έχουν ευθύνη. Έχουν ποινική ευθύνη οι ίδιοι. Από τη στιγμή που τα έχουν εφαρμόσει αυτά. Δηλαδή τα έχουν κάνει. Πολλές φορές πολλοί βουλευτές που έχουν ψηφίσει μνημόνια, δηλαδή τα σχέδια κύρωσαν σχέδια, δεν ξέρουν καν τι κάνανε. Και το λέω όχι μόνο γιατί ξέρουμε
δηλώσεις πρώην υπουργών και τα λοιπά που λέγανε ότι εγώ τα διάβασα αυτά και τα λοιπά. Αλλά ακόμη και τώρα που βγήκε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και τους είπε ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι παράνομο τελείως. Και πάλι οι βουλευτές δεν κατάλαβαν τι πάνε και ψηφίζουν. Απλά τους διαβεβαιώνουν οι αρχηγοί τους ή τα επιτελεία τους και πάνε και ψηφίζουν χωρίς να ξέρουν τι πάνε και ψηφίζουν ή τι ποινική ευθύνη έχει αυτό το πράγμα που κάνουν. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι ότι δεν το κάνουν γιατί ενέχει ποινική ευθύνη. Θα κληθούν να λογοδοτήσουν για αυτά που κάνανε. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, είναι μόνο αυτό? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Κατά τη γνώμη μου, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, τουλάχιστον αυτό που διαχειρίστηκε τα μνημόνια μέχρι τώρα, τα τρία μνημόνια, έχει κερδίσει πολλά από αυτό, από αυτή τη διαχείριση. Όχι βέβαια για τη χώρα, αλλά για τις δικές τους τσέπες. Η διαχείριση, ξέρετε, του χρέους παγκόσμια είναι η πιο επικερδής δραστηριότητα για το πολιτικό προσωπικό των κυβερνήσεων που διαχειρίζονται το χρέος. Και αυτό το λέω εγώ, το λέει πρόσφατα η έκθεση του Κογκρέσου των ΗΠΑ που εξέτασε την κρίση χρέους στις ΗΠΑ και παγκόσμια. Γι' αυτό άλλωστε δεν γίνονται τα αυτονόητα, λέω αυτά που συζητάμε ως αυτονόητα. Άλιστα. Τι προτείνει τώρα το ΕΠΑΜ για τη συνέχεια και την αντιμετώπιση αυτής της όλης κατάστασης? Πρώτα απ' όλα υποτίθεται τώρα ότι έχουμε φύγει από τα μνημόνια, έτσι? Ναι. Κοιτάξτε, ο μόνος που έχει φύγει από τα μνημόνια είναι οι δανειστές. Γιατί οι δανειστές δεν έχουν την υποχρέωση να συντρέξουν την Ελλάδα σε περίπτωση δημοσιονομικής δυσπραγίας. Σου λέει, εάν έχεις πρόβλημα χρήματος, πήγαινε βγες στις αγορές, κόψε το λαιμό, τέλος πάντων. Μόνο αυτοί φύγανε από τα μνημόνια. Εμείς παραμείναμε, διότι όλο το καθεστώς δεσμεύσεων, μνημονιακών δεσμεύσεων, ισχύει και με το παραπάνω. Βλέπουμε την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων που διαχειρίζει το σύνολο των εσόδων του κράτους. Βλέπουμε το υπερταμείο να λειτουργεί. Βλέπουμε τις τριμηνίες αξιολογήσεις με δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η κυβέρνηση εν κρυπτό και παραμύστο, δηλαδή πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού, χωρίς καν κύρωση από τη Βουλή. Στις πρώτες μεταμνημονιακές, όπως λέγονται, αξιολογήσεις από την Κομισιόν και τον ΔΝΤΑΦ, διαβάσαμε για 16 δεσμεύσεις της κυβέρνησης που θα έπρεπε να υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, των 2 μηνών, ενός με 2 μήνες. Ποιες είναι αυτές? Πότε πέρασαν από τη Βουλή? Πότε κυρώθηκαν? Τις ξέρει ο ελληνικός λαός? Όχι. Απλά τις διαβάζουμε στις εκθέσεις των δανειστών. Θέλω να πω, όλο αυτό είναι το μνημονιακό καθεστώς το οποίο ζούμε εδώ και 8-9 χρόνια τώρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ίσα-ίσα έχει επιμεινωθεί η κατάσταση, βλέποντας το εισόδημα, βλέποντας την κατάσταση συνολικά της χώρας, και δίπλα στο παραδοσιακό μνημόνιο βλέπουμε και ένα νέο μνημόνιο να εξελίσσεται που λέγεται γεωπολιτικό μνημόνιο. Ναι. Το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, έτσι, συνολικά. Βεβαίως. Το βλέπουμε συνολικά. Όχι μόνο με τη Μακεδονία, αλλά και με την Αλβανία, την Ήπειρο, στο Αιγαίο αυτή την εποχή, στη Θράκη, στην Κύπρο. Και πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, αν την αφήσουμε, να είσαστε σίγουροι, να είμαστε σίγουροι όλοι μας, ότι αν αδιαφορήσουμε, ή αν επιμείνουμε να κάνουμε τις επιλογές που κάνουμε, το επόμενο κοινοβούλιο θα κυρώσει τη διάλυση της χώρας με την έννοια πια, με την έννοια της συνδιοίκησης. Θα αποφασίσει και θα κυρωθεί συνδιοίκηση της χώρας με βάση τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά της Τουρκίας. Γιατί αυτό είναι πάνε πακέτο, όπως βλέπουμε σε εξελίξεις. Αυτό θα πάει να κυρωθεί. Συν τη συνταγματοποίηση όλων αυτών των παρανομιών που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τον εκτροχώνα το Σύνταγμα, με την αναθεώρηση του Συντάγματος που θα γίνει από την επόμενη Βουλή. Αυτό πάση θυσία δεν πρέπει να γίνει. Το ΕΠΑΜ. Φαντάζομαι για ευνόητους λόγους. Ναι. Αντιληπτό. Το ΕΠΑΜ κατεβαίνει στις ευρωεκλογές, θα είναι στις βουλευτικές εκλογές. Έχετε εμπλοκή στις αυτοδιοικητικές εξελίξεις? Θα εμπλακείτε καθόλου? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, ως προς τις τοπικές αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλαδή περιφερειακές και δημοτικές, ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε υποψηφίους. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα είναι αυτό ΕΠΑΜ ή όχι. Ανεξάρτητος
ψηφίσουν δεν θα είναι ούτε έρμεα των κομματικών μηχανισμών είτε άλλων συμφερόντων, που θα βάζουν πρώτη και κύρια ορισμένα βασικά ζητήματα. Παράδειγμα, γνωρίζουμε όλοι, τουλάχιστον όσοι υπαρικούνται στην Ιερουσαλήμ, γνωρίζουμε ότι την επομένη των εκλογών των Δήμων και των Περιφερειών θα έρθει η ΑΔΕ να πάρει το Ταμείο του Δήμου. Εμείς θα στηρίξουμε οποιονδήποτε πει δεν το παραδίδω. Δεν το παραδίδω. Δεν παραδίδω το Ταμείο του Δήμου στην ΑΔΕ. Δεν μας νοιάζει αν αυτός είναι δεξιός ή αριστερός, να καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Να. Θα δοθεί η μάχη. Γιατί θα δοθεί μεγάλη μάχη την επομένη των εκλογών των δημοτικών. Και στηρίζουμε υποψηφίους που πραγματικά μας πείθουν ότι θα τη δώσουν αυτή τη μάχη. Και δεν μας νοιάζει για τα περαιτέρω. Αν θα πάρουμε θέσεις, τι θέσεις θα πάρουμε και όλα αυτά τα πράγματα. Μας νοιάζει να υπάρχουν δήμαρχοι μαχόμενοι. Ιδιαίτερα με αυτή τη μάχη που φαίνεται να. Όχι που φαίνεται, που θα γίνει σίγουρο, γιατί αυτό που σας λέω έχει θεσμοθετηθεί ήδη. Έχει ψηφιστεί από τη Βουλή. Στα πλαίσια του πολυνομοσχεδίου τον Ιούνιο του 2018. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει ή ίσως να γίνει. Θα γίνει οπωσδήποτε. Απλά δεν έγινε τώρα σε αυτούς τους μήνες για προεκλογικούς λόγους. Γιατί άμα το κάνανε, καταλαβαίνετε τι θα είχε να γίνει. Αντιληπτό. Έγινε προσπάθεια από την κυβέρνηση να βάλει τους Δήμους να καταθέτουν το ταμείο στον ενίο λογαριασμό της Αυροφυλακίου, τον οποίο διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΑΔΕ και τον διατηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Αντιστάθηκαν οι δήμαρχοι προς τιμή τους, η ΚΕΔΕ συγκεκριμένα, και αναβλήθηκε αυτό για μετά τις εκλογές. Λοιπόν, γι' αυτό και μας παίζει μεγάλο ρόλο αυτό φυσικά. Και το δεύτερο είναι το υπερταμείο. Δηλαδή, αν έρθει το υπερταμείο και λέει πολύ ωραία το ιστορικό, η ιστορική πόλη του Ρεδίνου, φέρτε την, ο Δήμαρχος θα δώσει μάχη να μην δοθεί. Δηλαδή, αυτονόητα λέω κατά τη γνώμη μου για οποιονδήποτε. Ναι. Αυτό είναι το πλαίσιο, πάντως των υποψηφίων, ναι, που θα στηρίξετε. Που θα στηρίξουμε, ναι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, στις βουλευτικές και στις ευρωεκλογές κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει μια συνάντηση, να το πούμε έτσι, και μια συνεργασία, ευρύτατη συνεργασία αντιμνημονιακών λεγόμενων δυνάμεων. Μας αρέσει περισσότερο ο όρος και πιο σωστός αντικατοχικών, με την έννοια της κατάστασης που δέχεται η χώρα, προκειμένου να υπάρχει ένας ισχυρός πόλος στο κοινοβούλιο, στο επόμενο κοινοβούλιο, που δεν θα επιτρέψει τις κυρώσεις που σας είπα προηγουμένως. Θα βάλει φραγμό σε αυτού του τύπου τις διαδικασίες. Και γι' αυτό προσπαθούμε να μην απλά κατέβουμε μόνοι μας, όχι πως το αποκλείουμε, απλούστατα θα ήταν πολύ καλύτερο, μια μεγαλύτερη δυναμική θα μπορούσε να δημιουργηθεί, εάν όλοι όλες οι δυνάμεις που έχουν σταθεί απέναντι στα μνημόνια, στην κατάσταση αυτή, συνεργαστούν σε μια βάση που εμείς θεωρούμε ότι η ελάχιστη δυνατή βάση είναι όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι παράνομα και άρα θα πρέπει να κηρυχθούν παράνομα με βάση τη διαδικασία που λέει το Σύνταγμα και ο ποινικός κώδικας. Μας αρκεί αυτή η βάση και από εκεί και πέρα να έχουμε μια κοινή παρουσία στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Περισσότερα αύριο 7 η ώρα στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, εκεί στην ομιλία προς τους ρεθυμνιώτες. Τα μνημόνια, είπαμε, είναι παράνομα, είναι το θέμα της αυριανής εκδήλωσης ομιλίας που διοργανώνει το ΕΠΑΜ στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου. Κύριε Καζέτια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.